Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε εν Κύριο πάντοτε. Κυριακή, έκτη Λουκά και η μητέρα Εκκλησία μας έχει σήμερα ορίσει να αναγνώσκεται το Ιερό Ευαγγέλιο, η περικοπή της θεραπείας του δαιμονιζομένου στην χώρα των Γαδαρινών. Πάμε να διαβάσουμε την περικοπή. Εκείνο τον καιρό ήλθε ο Ιησούς στην περιοχή των Γαδαρινών που είναι αντίπερα στη Γαλιλαία. Εκεί τον απάντησε ένα άνθρωπο από την πόλη που είχε δαιμόνια από πολλά χρόνια και δεν έβανε ρούχο επάνω του και σε σπίτι δεν έμενε, αλλά μέσα στα μνήματα. Όταν είδε τον Ιησού, έβαλε μία μεγάλη φωνή. Έπεσε κάτω, μπροστά του και του είπε δυνατά, «Τι δουλειά έχω εγώ με σένα, Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου, σε παρακαλώ να μην με βασανίσεις». Ο Ιησούς λοιπόν παράγγειλε στο ακάθαρτο πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο που πολλά χρόνια τον είχε εχμαλωτισμένο. Τον έδιναν με αρισίδες, στα χέρια και στα πόδια και τον φύλαγαν, αλλά εκείνο έσπαζε τα δεσμά και έτρεχε στι ερημιέ που τον τραβούσε ο δαίμονας. Τον ρώτησε ο Ισού και του λέγει: Ποιο είναι το όνομά σου, και εκείνο είπε: Λεγεώνα, γιατί πολλά δαιμόνια είχαν εισέλθει μέσα του και τον παρακαλούσε να μην τα προστάξει να πάνε στην άβυσο. Και ήταν εκεί ένα κοπάδι που πολλού χείρου που έβοσκαν στο βουνό και τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να τους επιτρέψει να μπουν στους χείρους και τους επέτρεψε και βγήκαν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους και χύμιξε το κοπάδι στον κρεμό και έπεσαν στη λίμνη και πνίγηκαν όλοι. Και όταν είδαν οι χειροβοσκοί το τι έγινε έφυγαν και μετέδωσαν το γεγονός στην πόλη και τα χωράφια. Βγήκαν τότε να δουν αυτό που έγινε και ήλθαν στον Ιησού και βρήκαν τον άνθρωπο που είχαν βγει από μέσα του τα δαιμόνια, να κάθεται εντυμένο και φρόνιμος κοντά στα πόδια του Ιησού και φοβήθηκαν. Τους είπαν έπειτα και εκείνοι που είδαν το θαύμα πως σώθηκε ο δαιμονισμένος. Και όλος ο κόσμος από τα περίχωρα των γαδαρινών παρεκάλεσαν τον Ιησού να φύγει από αυτούς, γιατί του είχε πιάσει μεγάλος φόβος. Τότε ο Ιησούς μπήκε στο πλοίο και ξαναγύρισε στη Γαλιλαία και ο άνθρωπος, που είχαν φύγει από μέσα από τα δαιμόνια τον παρακαλούσε θερμά να είναι μαζί του. Αλλά ο Ιησούς τον απόλυσε και του είπε «Πήγαινε πίσω στο σπίτι σου και να διηγήσε όσα έκανε ο Θεός σε σένα». Και έφυγε εκείνο και έλεγε σε όλη την πόλη όσα έκανε σε Αυτόν ο Ιησούς. Σε αυτή την ευαγγελική περικοπή βλέπουμε να διαδραματίζεται ένα γεγονός όπου εισερχόμενος ο Χριστός στην πόλη των Καταρινών βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν δαιμονισμένος και για πάρα πολλά χρόνια πάλευε με αυτό το δαιμόνιο και είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος όλης αυτής της περιοχής. Ο δαίμονας παρόλο την δύναμη την οποία είχε δεν μπόρεσε να μπει εμπόδιο σε αυτή την συνάντηση τη συνάντηση ανάμεσα στον δαιμονισμένο και στον Χριστό. Η παραβολή στο αρχαίο κείμενο όταν αρχίζει λέει εξελθών γάρ εις την γήν». Αυτό μας δείχνει ότι ο Χριστός πήγε σε αυτή την γήν και προερχόμενος μέσα από την λίμνη όπου πριν λίγο είχε ηρεμήσει τα κύματα, είχε τη θασέψει είχε επιτιμήσει την θάλασσα ώστε να γαλινεύσει. Ο Χριστός ζήτησε να πάει σε αυτή την περιοχή από τους μαθητές του. Είχε προδεί την κατάσταση αυτή του δαιμονισμένου και πήγε εκεί ως έσπραχος πατέρας ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο και να σώσει όχι μόνο τον άνθρωπο αυτόν αλλά όλη την περιοχή από τα δαιμόνια τα οποία τον είχαν καταλάβει. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας άνθρωπος καταδικασμένος για όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ζούσε με το θεμόνιο μέσα του. Μας λέει η ευαγγελική Περικοπή ότι αυτός ο άνθρωπος ζούσε στα μνήματα. Ζούσε σαν ένας πραγματικά νεκρός, μπορεί ακόμη και σε χειρότερη κατάσταση. Γιατί, διότι αυτός ο οποίος έχει κοιμηθεί, αυτός ο οποίος έχει φύγει από αυτή τη ζωή, το σώμα του μόνο βρίσκεται εκεί, δεν αντιλαμβάνεται τον χώρο, του κημητηρίου, ο άνθρωπος αυτός όμως ζούσε εκεί όπου τα πνεύματα αναπαύονταν διότι δεν κατευθύνονταν από δικές του απόψει, δεν κατευθύνονταν με τη δική του λογική, αλλά τα πνεύματα τα οποία τον είχαν κυριεύσει ήταν αυτά τα οποία του όριζαν το τι θα κάνει, όπως θα δούμε και παρακάτω το πώς θα αντιθεί, το πού θα πάει, το πώς θα συμπεριφερθεί γενικά όλη η ζωή του ήταν καθορισμένη από την δύναμη αυτών των πνευμάτων. Βλέπουμε τα πνεύματα τα οποία με ένα περίσχιο θράσος ρωτάνε τον Χριστό «Τι δουλειά έχω εγώ με σένα, Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου» Εδώ βλέπουμε λοιπόν την αναγνώριση την οποία κάνουν τα πνεύματα στο Χριστό. Τον αποκαλούν Ιό του Θεού του Υψίστου. Τα πνεύματα οι δαίμονες γνωρίζουν ποιον έχουν απέναντί τους. Γνωρίζουν και βλέπουν την δύναμη η οποία μπορεί να τους κατασπαράξει, μπορεί να τους καταστρέψει, μπορεί να τους διαλύσει. Παρακαλούν τον Χριστό μετά από αυτό το θράσος, το περίσιο, το οποίο είχαν, όπου ως ένας δούλος, δούλος αφθάδης παρακαλούν τον Χριστό να μην τους στείλει στην Άβυσσο, να μην τους βασανίσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι από εκεί όπου το θράσος είχε υπερπερισσεύσει, βλέπουμε τα δαιμόνια να περνούν σε μία οικετήρια κατάσταση απέναντι στο Χριστό. Διατάζει αμέσως μετά ο Χριστός το πνεύμα να βγει μέσα από τον ταλαιπωρημένο άνθρωπο, από το ταλαιπωρημένο το παιδί. Ένα παιδί το οποίο ήταν εχμαλωτισμένο. Ένα παιδί το οποίο το έβαζαν αλυσίδες στα χέρια και στα πόδια, ώστε να το κρατούν σε ένα σημείο και να μην κάνει καταστροφές, να μην επιτίθεται στους ανθρώπους. Ένα παιδί το οποίο δεν δίνονταν με ρούχα. Ένα παιδί το οποίο έτριχε στις ερημιές. Εδώ βλέπουμε ότι ενώ τους πορτόπλαστους, ο δαίμονας, ο διάβολος, τους έβαλε να αισθάνονται ντροπή που ήταν γδυμνοί, εδώ πέρα βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Ο δαίμονας έβαλε τον άνθρωπο να μην θέει τα ρούχα και να είναι συνεχώς γδυμνός. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο διάβολος έχει μία ακαταστασία μέσα του όσο αφορά στις γενικές αλήθειες τις οποίες θέλει να πρεσβεύει και προσπαθεί να είναι πάντα μετά της εποχής. Έτσι όμως αντιλαμβανόμαστε κιόλας το ότι ο διάβολος στην περίπτωση των πρωτοπλάστων τους ήθελε ντυμένους και εκεί ο Θεός αντιλήφθηκε και είπε στους πρωτόπλους γιατί λέει κρύβεστε. Και εδώ πέρα ενώ όλοι οι άλλοι ήταν ντυμένοι ο δαιμονισμένος ήταν εκδυμνός. Έτσι είναι ένα σημάδι που μπορούμε να αντιληφθούμε και το δαιμόνιο το οποίο έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Η δύναμη η οποία μπορούσε ο δαιμονισμένος να σπάει τα δεσμά, να σπάει τις αλυσίδες που τον έδαιναν και αναγκάζονταν οι άνθρωποι να τον δένουν και να τον φυλάνε κιόλα. δεν ήταν δική του, δεν ήταν το δαιμονισμένο. Αλλά η δύναμη αυτή άνοικε στον ίδιο το διάβολο η οποία του την δάνειζε. Βλέπουμε λοιπόν ότι και η δύναμη και οι λογισμοί, τα πάντα σε αυτόν τον άνθρωπο προέρχονταν από τον διάβολο. Είχε καταργηθεί πλέον το φτεξούσιο αυτού του ανθρώπου και είχε καταληφθεί πλήρω και ενσώματι και στην καρδιά του και στο μυαλό του από τις δαιμονικές δυνάμεις. Ρωτάει ο Χριστός και λέει στον δαιμον, στο δαιμόνιο να πει το όνομά του και λέει το, το δαιμόνιο ότι τον λένε Λεγεώνα. Λεγεώνα ήταν μία ρωμαϊκή στρατιωτική μονάδα η οποία ήταν από 4.200 έως 6.000 περίπου στρατιώτες όπου εκεί εμπεριέχονταν περίπου 300 ακόμη ιππείς. Μιλάμε για μία μεγάλη δύναμη και μπορούμε να καταλάβουμε την, και να ερμηνεύσουμε την δύναμη της Λεγεώνας με την δύναμη την οποία είχαν αυτά τα δαιμόνια, τα οποία είχαν κυριεύσει το δαιμονισμένο. Φανταστείτε 6.000 άντρε, στρατιώτες, με πλήρη οπλισμό, οι οποίοι είχαν καταλάβει μόνο έναν άνθρωπο. Βλέπουμε λοιπόν τα δαιμόνια να παρακαλούν τον Χριστό να μην τα προστάξει να πάνε στην Άβυσσο. Εδώ δίνεται η μαρτυρία των δαιμόνων ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος της Αβίσου, ο Κύριος των ουρανών, ο Κύριος του κόσμου και ο Κύριος της Αβίσου. Πολλοί πιστεύουμε ότι η Άβυσσος είναι το βασίλειο των δαιμόνων, είναι το βασίλειο του διαβόλου. Αυτό όμως είναι μια λάθος προσέγγιση, διότι η Άβυσσος είναι ένα μέρος όπου τα δαιμόνια δεν μπορούν και δεν έχουν καμία δύναμη να κάνουν τίποτε. Εκεί δεν υπάρχουν στην Άβυσσο οι άνθρωποι όπου τα δαιμόνια μπορούν να τους περιπέξουν, μπορούν να τους πάρουν από το Χριστό. Εκεί στην Άβυσσο τα δαιμόνια βρίσκονται μόνο με την κοινότητά τους. Τα δαιμόνια βρίσκονται μόνο με την κακία τους δεν μπορούν να επηρεάσουν κανέναν. Εκεί δεν λατρεύονται από τους ανθρώπους και δεν μπορούν να τους βλάπτουν. Γι' αυτό και δεν θέλουν να πάνε στην Άβυσσο. Βλέπουμε ότι σε αυτή την περιοχή εκεί ήταν ένα κοπάδι χείρων, όπως αναφέρει παρακάτω η περικοπή. Οι δαίμονες ζητούν από τον Χριστό να μην τους στείλει στην Άβυσσο, αλλά να τους επιτρέψει να μπουν σε αυτό το κοπάδι των χείρων. Πονηρά σκεπτόμενοι οι δαίμονες, αλλά και ο Χριστός ήξερε ότι μέσα από αυτό το οποίο ζητούν οι δαίμονες θα μπορέσει να διδάξει εμάς εις τους αιώνες, με μία από τις μεγαλύτερες αλήθειες τις οποίες μας δίνει ο Χριστός, η οποία είναι ότι οι δαίμονες ποτέ δεν σκέφτονται το καλό ότι ακόμη και την ώρα όπου εξέρχονται από το δαιμονισμένο, ακόμη και όταν παρακαλούν να μην πάνε στην Άδησο, ακόμη και εκείνη τη στιγμή η πονηρία είναι μέσα τους. Η κακία κατά των ανθρώπων είναι μέσα τους. Βλέπουμε λοιπόν το Χριστό να επιτρέπει στους δαίμονες να μπουν στην Αγία των Χείρων και μόλις μπαίνουν μέσα στην Αγία των Χείρων, οι δαίμονες κατακρεμνίζονται στο γκρεμό και πέφτουν μέσα στην λίμνη και πνίγονται. Γιατί όμως γίνεται αυτό. Οι δαίμονες ήξεραν ότι οι χείροι ήταν το μόνο έσοδο και ήταν αυτό το οποίο οι άνθρωποι της εποχής έβγαζαν το προστοζήν εκείνη στις περιοχής και ήθελαν να φέρουν τους ανθρώπους αυτούς εναντίον του Χριστού. Κάτι το οποίο θα δούμε στο τέλος ότι εν τέλει το κατάφεραν και οι άνθρωποι έδειξαν ότι δεν είναι μαζί με τον Χριστό και έδειξαν ότι δεν αγαπούν την αλήθεια, ότι ο Σωτήρας Χριστός θέλουν να είναι κάτι ξένο για αυτούς. Αξίζει να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με το ομοσαϊκό νόμο, οι χείροι ήταν μία δουλειά, ήταν ένα επάγγελμα, το οποίο απαγορεύονταν η εκτροφή τους, αλλά και το να φάνε οι άνθρωποι χοιρινό χει, ε, κρέας. Αυτοί οι άνθρωποι της περιοχή αυτή είχαν κοπάδια χείρων, τα οποία τα έβουσκαν, πουλάγαν και έτρωγαν το κρέας αυτό. Οι πατέρες της εκκλησίας μας λένε ότι ο δαιμονισμένος είχε τα δαιμόνια όλα αυτά, λόγω της παρακοής και της αμαρτίας την οποία έκαναν οι άνθρωποι της περιοχής αυτή κατά του Μουσαϊκού νόμου. Έτσι λοιπόν ο Χριστός βγάζοντας το δαιμόνιο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να επέλθουν μέσα στην Βασιλεία του Θεού και να φύγουν μακριά από την αμαρτία την οποία είχαν περιέλθει σε όλη αυτή την περιοχή όλα αυτά τα χρόνια. Κόμι ένα σημείο το οποίο βλέπουμε την θεότητα του Χριστού και το βλέπουμε ότι είναι κύριος του κόσμου είναι το σημείο όπου ερωτούν οι δαίμονες τον Χριστό για να μπουν στο κοπάδι των χείρων. Φεύγουν οι βοσκοί από το σημείο αυτό όταν έπεσε το κοπάδι των χείρων στον κρεμό και τρέχουν να διαλαλήσουν και να πούν σε όλους ότι είδαν. Τότε έρχεται ένα πλήθος ανθρώπων στο σημείο που ήταν ο Χριστός και βλέπουν τον άνθρωπο ο οποίος πριν δεν φορούσε τίποτα, τώρα να είναι ντυμένος με ρούχα. Βλέπουν από εκεί που ήταν σε μανία πλέον να είναι σόμφρονας, να είναι φρόνιμος. Βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο να κάθεται κοντά στα πόδια του Χριστού, να βρίσκεται σε ένα σημείο. Και αυτό έδειχνε την ευγνωμοσύνη του ανθρώπου προς τον Χριστό, ο οποίος του έκανε αυτό το μεγάλο δώρο, τον απάλαξε από τα δαιμόνια. Αυτό ο άνθρωπο πριν δεν μπορούσε να σταθεί σε ένα σημείο και για να σταθεί οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι του τον έδαιναν στο σημείο αυτό με αλυσίδε και τον φύλαγαν. Πλέον βρίσκεται στα πόδια του Χριστού. Βλέπουμε να αναφέρεται και μία λέξη ακόμη όπου λέει εφοβήθησαν. Τι εφοβήθησαν οι άνθρωποι αυτοί. Ο Χριστός έβγαλε το δαιμόνιο, αυτό που φοβόταν όλα τα χρόνια ήταν τον άνθρωπο αυτό, τον δαιμονισμένο ο οποίο έκανε τι καταστροφέ, ο οποίο επιτίθενταν σε αυτού. Αλλά αυτός ο φόβο πλέον δεν υπάρχει. Τι φοβήθησαν λοιπόν, Φοβήθησαν ότι ο Χριστό εισερχόμενο σε αυτή την πόλη μπορεί σε εισαγωγικά να κάνει και άλλε καταστροφέ όπω έγινε, έγινε αυτή με την Αγία των Χείρων, όπου η καταστροφή αυτή δεν προήλθε από τον Χριστό, αλλά από τους δαίμονες. Οι άνθρωποι όμως, οι οποίοι ήταν εμποτισμένοι με την αμαρτία αυτής της περιοχής, δεν ήθελαν να ξανεπανέλθουν στην αγκαλιά του Κυρίου. Δεν μπορούσαν να δουν, διότι τα μάτια τους ήταν, της ψυχής ήταν σκοτισμένα. Δεν μπορούσαν να δουν τις ευεργεσίες, τις οποίες θα έρχονταν στην πόλη τους, όταν θα ήταν πλέον μακριά από την αμαρτία και θα ζούσαν την Χριστό ζωή. Φοβήθηκαν λοιπόν να μην χάσουν τα υλικά αγαθά τους. Φοβήθηκαν διότι έχασαν τους χείρους και ήθελαν να παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση. Ήθελαν να μείνουν σε αυτό το οποίο είχαν γιατί, διότι δεν μπορούσαν να δουν το τι καλύτερο έρχεται στη ζωή τους όταν θα βρίσκονται μέσα στην εγχριστό ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν σκέφτηκαν το δαιμονισμένο, ο οποίο έγινε καλά. Δεν είχαν φιλανθρωπία μέσα του. Δεν ευχαριστήθηκαν και δεν χάρηκαν ότι ο συνάνθρωπό του απελευθερώθηκε από τα δεσμά του διαβόλου. Δεν χάρηκαν που ο άνθρωπο αυτό πλέον ήταν ελεύθερο. Και δεν χάρηκαν και για τη δική του ηρεμία, η οποία θα επέλθει ύστερα από αυτή την ενέργεια την οποία έκανε ο Χριστό. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν του χείρου, άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν τα υλικά αγαθά. Δεν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν την ηρεμία και τη γαλήνη στη ζωή τους. Δεν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να ζούνε την εν Χριστώ ζωή. Άνθρωποι οι οποίοι θα φέρουν μέσα στην πόλη του τον Χριστό και ο Χριστός θα φροντίσει όλα αυτά τα οποία ήταν αποτέλεσμα των αμαρτιών τους να εξαλειφθούν και να μπει πλέον η ζωή τους σε έναν δρόμο Όπου θα αρχίζουν να ζουν με αγάπη μεταξύ τους, δεν θα είναι προσκολλημένοι στα υλικά αγαθά, αλλά θα νοιάζονται ο ένα και τον άλλον πραγματικά, θα αγαπούν ο ένα τον άλλον και θα ζούνε μία ζωή γεμάτη από τον Χριστό. Βλέπουμε τον δαιμονισμένο παρακάτω, όπου ζητάει από τον Χριστό να παραμείνει μαζί του, ο Χριστός όμω τον απέλησε και του είπε να παραμείνει στην περιοχή και να διηγείται τα όσα έκανε ο Θεός σε Αυτόν. Σε αυτό το σημείο ο Χριστός αποδέχεται και παραδέχεται ότι είναι Θεός, ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ότι είναι ο Θεός Λόγος και ότι αυτά τα οποία κάνει, η δύναμη η οποία έχει για να κάνει τα πράγματα αυτά, δεν είναι η δύναμη αυτή η προερχόμενη όπως τον κατηγορούσαν οι Φαρισαίοι από τους δαίμονες, αλλά είναι μία δύναμη η οποία την έχει ως Θεός, διότι όπως είπε και ο ίδιος γίνεται ο διάβολος να πολεμήσει τον διάβολο. Αν γίνει αυτό τότε το κράτος του διαβόλου θα καταστραφεί. Μόνο με τη δύναμη του Θεού μπορεί να καταπολεμηθεί ο διάβολος. Αναρωτιόμαστε πολλές φορές και λέμε το γιατί επιτρέπει ο Θεός την παρουσία των δαιμόνων. Η παρουσία των δαιμόνων στην ζωή μας είναι ο τρόπος ώστε να μπορούμε να στεφθούμε νικητές. Διότι αν δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος, δεν υπάρχουν τα στέφανα της νίκης. Και ο άνθρωπος δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μπει στον παράδεισο. Ο άνθρωπος ήταν στο παράδεισο με μία μόνο εντολή. Να μην φάει από το δέντρο του καλού και του κακού, να μην φάει από το μήλο. Ο άνθρωπος έφαγε από το δέντρο του καλού και του κακού, προσπάθησε να γίνει Θεός όπως τον παρέσυρε το φίδι, όπως τον παρέσυρε ο διάβολος και απολαμβάνει από εκεί και πέρα όλη αυτή την κατάσταση την οποία του απέκρυψε ο διάβολος, αυτό που ζούμε δηλαδή σήμερα, μακριά από την χάρη του Θεού μακριά από την αγάπη και την αγκαλιά του Θεού και ακόμη και σήμερα που το αποτέλεσμα ήταν ένα αποτέλεσμα του ανθρώπινου γένους ούτε αυτό μας αρέσει. Βλέπουμε ότι ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος. Ο διάβολος είναι κατά του ανθρώπου, κατά της ύπαρξής του. Ο διάβολος δεν είναι καταστρέψει τον άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι και είναι κάτι το οποίο είναι στη φύση του διαβόλου. Δεν θα δούμε ποτέ όμως τον διάβολο ή τους δαίμονες να χτυπούν τους άλλους δαίμονες. Κάτι το οποίο το βλέπουμε όμως ανάμεσα στους ανθρώπους. Εμείς οι άνθρωποι χτυπούμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε μίσος δεκακία ο ένας προς τον άλλον. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται κατά κάποιου άλλου ανθρώπου αυτομάτως γίνεται ίσως αλλά μπορεί ακόμη και χειρότερος και από τον ίδιο τον δαίμονα διότι από ό,τι είπαμε ο δαίμονας δεν θα φερθεί άσχημα κατά κάποιου άλλου δαιμόνου. Έτσι λοιπόν εμείς οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουμε να είμαστε μέσα στην Χριστό ζωή, να μην φερόμαστε όπως φέρεται ο δαίμονας, διότι αν φερόμαστε όπως φέρεται ο δαίμονας θα βρεθούμε να είμαστε χειρότεροι από αυτόν τον ίδιο. Τα δαιμόνια βλέπουμε ότι πιστεύουν στον Χριστό πιστεύουν στη δύναμή του. Αλλά αυτή η πίστη που έχουν δεν έχει καμία αξία. Διότι πρώτον, η πίστη που έχουν τα δαιμόνια είναι μια πίστη κατανάγκη και δεύτερον, η πίστη οποία έχουν στο Χριστό δεν μπορεί να μεταφραστεί σε πράξη. Δεν μπορεί να γίνει σε καλά έργα. Όπως μας λέει στην επιστολή του ο Άγιος Ιάκωβος, πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Και βλέπουμε και ο Κύριος μας λέει ότι «Ον εκ του Θεού τα ρήματα του Θεού ακούει». Δηλαδή, υπακούει την τολές του Θεού και μετατρέπει τους λόγους σε έργα, ζει και πολιτεύεται κατά Χριστόν, εκτελεί το θέλημα του ουράνιου πατρός και γίνεται κληρονόμος μεν Θεού και συγκληρονόμος δε Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει και αφού το κάνει πράξη γίνεται κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος του Ιού του, συγκληρονόμος του Χριστού εμείς κάνουμε την πίστη μας, κάνουμε πράξη αυτά τα οποία μας άφησε ως παρακαταθήκη ο Χριστός και αυτά τα οποία μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να το απαντάμε κάθε μέρα μέσα μας και αυτό θα πρέπει να είναι ένα φάρος στη ζωή μας το οποίος θα μας φανερώνει στο εάν βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο έρχεται σήμερα είναι υπάρχουν σήμερα δαιμονισμένοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταληφθεί από δαιμόνιο. Εδώ στην σημερινή Ευαγγελική Περικοπή είδαμε μια περίπτωση όπου ένας άνθρωπος όχι μόνο έφερε τις δικές του αμαρτίες, αλλά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και σύμφωνα με τους Άγιους Πατέρες, πρέπει να έφερε πάνω του όλες τις αμαρτίες όλης της πόλης εκείνης. Όπου μία λεγεώνα ολόκληρη είχε εγκατασταθεί μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο και τον είχε πραγματικά κάνει ένα άλογο όν που δεν είχε καμία θέληση, δεν είχε καμία δύναμη επάνω στον ίδιο τον εαυτό Σήμερα βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια δαιμονική επιρροή, οι οποίοι μπορεί να έχουν όντως κάποιο δαιμόνιο. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να τριγυρνούν και να ευρίζουν καθημερινώς, αλλά δεν δίνουμε σημασία. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πολύ άσχημες πράξεις, οι οποίες όμως καλύβονται πολλές φορές μέσα από κάποια φαρμακευτική αγωγή. Κάποια φαρμακευτική αγωγή, η οποία εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Οι δαιμονισμένοι, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταληφθεί από κάποιο δαιμόνιο, υπάρχουν σε όλους τους αιώνε. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε. Σήμερα όμως, όπου ο άνθρωπος έχει γίνει καθαρά ηλιστικός, έχει καθεί η πνευματική ζωή, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τους δαίμονες, την δύναμή τους και την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει ένας άνθρωπος. Όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να λυθούν με την δύναμη του Θεού, σήμερα έχουμε φτάσει να γεμίζουμε τα ψυχιατρία, έχουμε φτάσει να γεμίζουμε την ζωή μας από φάρμακα και να μην εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Χριστό. Βλέπουμε στην Ευαγγελική Περικοπή έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τη λεγιώνα των δαιμόνων. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα, δύο ή πέντε ή δέκα δαιμόνια. Οδηγούμαστε στην αμαρτία για ποιο λόγο? Για τον λόγο ότι επηρεαζόμαστε από τους λογισμούς. Από τα λεγόμενα ταγκαλάκια όπως τα έλεγε ο πατέρας Παΐσιος. Άρα λοιπόν όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτά τα αγκαλάκια τα οποία μας πειράζουν, τα οποία μας εξωθούν στην αμαρτία. Όλοι λοιπόν έχουμε καταληφθεί από το δαιμόνιο το οποίο εμείς επιτρέπουμε να κάνει κατάληψη στην καρδιά μας. Κάποιος μπορεί να έχει ένα δαιμόνιο το οποίο να τον οδηγεί στο να κλέβει, κάποιος στο να βρίζει, κάποιος στο να πορνεύει, κάποιος το να βιάζει, κάποιος προς την παιδεραστία, κάποιος προς το ψεύδος, κάποιος προς την κατηγορία των άλλων ανθρώπων. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τα δαιμόνια υφίστανται σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Καταλαμβάνουν έναν άνθρωπο τον οποίον τον οδηγούν προς την αμαρτία, τον οδηγούν προς τον πνευματικό θάνατο. Εμείς με τη δύναμη του Χριστού πρέπει να μπορέσουμε να βρισκόμαστε απέναντι σε αυτά τα δαιμόνια, να τα πολεμούμε, να μην επιτρέπουμε να γινόμαστε υποχείριό τους, όπως είχε γίνει ο δαιμονισμένος στη χώρα των Γαδαρινών. Αυτό είναι στο χέρι μας. Και μόνο με τη δύναμη του Χριστού μπορούμε να το καταπολεμήσουμε. Μόνο με τη δύναμη και την εν Χριστώ ζωή μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά τα οποία οι δαίμονες προσπαθούν συνεχώς να μας οδηγούν. Να ξέρετε ότι οι δαίμονες έχουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. Όταν λοιπόν ένα άνθρωπος ο οποίος επιτρέπει να γίνεται υποχείριο κάποιο δαιμόνου και κατοικήσει μέσα το δαιμόνιο αυτό, τότε το δαιμόνιο αυτό θα φωνάξει και άλλο δαιμόνιο και άλλο και άλλο ώστε όλα μαζί τα δαιμόνια να υπάρξουν μέσα σε έναν άνθρωπο και να μπορέσουν να κάνουν όσο μεγαλύτερη ζημιά μπορούν. Γι' αυτό προσπαθούμε από τον πρώτο λογισμό, από το πρώτο δαιμόνιο να το καταπολεμήσουμε, να ζητήσουμε την βοήθεια από τον Χριστό, να μας βοηθήσει, να μας δώσει τη δύναμη την οποία χρειαζόμαστε, ώστε να μην γύρουμε μελλοντικά σαν το δαιμονισμένο της εποχής εκείνης καλό πνευματικό αγώνα να έχουμε, να είμαστε πάντα με τον Χριστό, να ζούμε για τον Χριστό και Εκείνος πάντα θα μας βοηθάει ώστε να ανταπεξέλθουμε σε όλη αυτή την πνευματική και μανιώδη πολεμική των δαιμόνων ώστε να μας οδηγήσουν στον πνευματικό θάνατο. Να είστε καλά και να χαίρεστε πάντοτε εν κυρίω.